Μας έκανε εντύπωση μία ανάρτηση που μας έστειλε ο φίλος μας ο Γιάννης, του κυρίου Σπύρου Στάλια. Με αυτόν θα συνομιλήσουμε τώρα. Ο τίτλος της είναι «Πώς σώζονται τα σπίτια». Και είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, άμα στην πει εν περιλήψη, και μετά θα πάμε παρακάτω. Κύριε Στάλια, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σταχίνου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Εγώ για την ανταπόκριση. Θέλω λίγο πριν από οτιδήποτε άλλο συζητήσουμε, γιατί μου έκανε εντύπωση αυτή η ανάρτηση που μου έστειλε ο κύριος Γιάννης. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία όμως θέτει, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, πέρα από τα οικονομικά, κοινωνικοπολιτικά το θέμα. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, η ιστορία αυτή εξελίχθηκε το 1933, δηλαδή 4 χρόνια μετά την που ξέσπασε η μεγάλη κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το 1933 ανέλαβα και ο πρόεδρος Ρούσβελτ, ο οποίος έπρεπε να διαχειριστεί αλλιώς την κρίση του 1929, γιατί μέχρι το 1933 η ανεργία στην Αμερική είχε φτάσει στο 30%, η βιομηχανική παραγωγή είχε πέσει, η αγροτική παραγωγή είχε πέσει. Λοιπόν, και η Αμερική βρισκόταν πραγματικά σε μια μεγάλη δυσκολία, ακόμα σε δυσκολία για την ύπαρξη της δημοκρατίας της. Τότε λοιπόν ανέλαβε ο πρόεδρος Ρούσβελτ σε ένα πρόγραμμα, εξήγηλε ένα πρόγραμμα 100 ημερών και έβαλε πολλά πράγματα σε τάξη. Ένα από αυτά τα θέματα τα οποία είχε να αντιμετωπίσει ήταν το 1 εκατομμύριο σπίτια τα οποία ήταν υποθηκευμένα στις διάφορες τράπεζες, οι οποίες από το 20 ως το 29 δανείζαν αφιδώς. Ήταν τα περίφημα Roaring Twenties που λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή τα όμορφα χρόνια εκείνης της δεκαετίας. Όλοι ήταν δανεισμένοι, πήγαιναν στο χρηματιστήριο και παίρναν μετοχές μέχρι που ήρθε η κρίση. Τι μου θυμίζει αυτό τώρα που είπατε, το ανάλογο της χώρας εδώ, χρηματιστήριο, ναι, ναι. Δάνεια, ναι. Ναι, μην νομίζετε, η κρίση του 2008 είναι πανομοιότυπη περίπου με την κρίση του 1929. Λοιπόν, έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, διότι οι τράπεζες, αγοράκια εξορμούσαν, κυρίως τα σπίτια αυτά ήταν αγροτικά, σε μεγάλες αγροτικές περιοχές, αγροκτήματα των ατάλλων. Λοιπόν, οπότε ο πρόεδρος Ρούσβελτ έκανε το εξής. Πήγε, ουσιαστικά ανακεφαλαίωσε όλες τις τράπεζες τότε εκείνη την εποχή και πήρε όλα τα κόκκινα δάνεια με ένα ποσό 40% και έφτιαξε μια μεγάλη εταιρεία η οποία λεγόταν Hulk και ψήφισε ένα νόμο για την αναχρηματοδότηση των σπιτιών. Τι έκανε λοιπόν αυτή η κρατική εταιρεία? Επήρε όλα τα δάνεια, καλούσε έναν τους ανθρώπους και τους έλεγε εμείς έχουμε το δάνειο και πόσα χρόνια θέλετε να βάλουμε κάτω να τα εξοφλήσουμε. Από εκεί βγήκανε τα 300 ετή και 400 ετή δάνεια. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Δεν υπήρχαν πριν. Πριν τα δάνεια ήταν έως 10 χρόνια, όχι παραπάνω. Λοιπόν, και έτσι οι άνθρωποι κρατήσαν τα σπίτια τους, πληρώνουν αυτή τη χαμηλή δόση δανείου που θέλανε και αν κάποιος δεν το ήθελε το σπίτι, τον κρατάγανε μέσα ως ενοικιαστή για να μην το σπίτι βεβηλωθεί. Και όταν βρίσκαν έναν αγοραστή, αυτός πήγαινε και εν πάση περιπτώσει έπαιρνε το σπίτι και ο νοικιαστής ο παλιός, αν ήθελε έμενε, αν ήθελε έφευγε. Αυτή ήταν εν ολίγης αυτή η ιστορία που έκανε ο Ρούσβελτ. Μισό λεπτό. Κάτι παρόμενο έκανε και ο πρόεδρος Ομπάμα. Μισό λεπτό κύριε Στάλια, κάντε μια χάρη. Αυτή η εταιρεία, η Hulk, ναι. Με τις τράπεζες πώς τα έφερνε βόλτα? Εντάξει, με τους δανειζόμενους. Με τις τράπεζες τι ακριβώς τους είπε? Η Hulk, ναι. Πήγε και αγόρασε όλα τα δάνεια. Α, τα αγόρασε όλα. Όλα τα δάνεια, τα κόκκινα, τα αγόρασε. Μάλιστα. Εντάξει, σε μία τιμή 40%. Άρα στην ουσία ο Φιλέτης πια είχε να κάνει με τη Hulk. Ναι. Ο Φιλέτης πια είχε καθαρίσει με την τράπεζα, δεν χρώσταγε τίποτα στην τράπεζα. Είχε να κάνει με μία κρατική εταιρεία που διαχειρίστηκε αυτές τις περιουσίες. Μάλιστα. Μου λέει εδώ πέρα ο Στέφανος. Ναι, ναι. Έκλεισε το 1951 και με κέρδη. Και με κέρδη. Μάλιστα. Έτσι για να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Ναι, βεβαίως. Αυτό όμως μπόρεσε να το κάνει ο πρόεδρος Ρούσβελτ, αυτή η μεγάλη μορφή. Γιατί?
διότι εξέδιδε το δικό του χρήμα. Α, τι πόνε χρήμα, τι πόνε δολάριο. Είπανε όσα ήθελε, λοιπόν. Θεωρητικά, μια χώρα που εκδίδει το νόμισμά τη. Αυτό έκανε και ο Ομπάμα. Αυτό έκανε και ο Ομπάμα με την κρίση. Ναι, την κρίση του 8 και σταμάτησε πλέον, ανακεφαλαιοποίησε και αυτό τις τράπεζες τότε. Πολλοί δεν το ξέρουν ότι το 2009 το τραπεζικό σύστημα της Αμερικής είχε κρατικοποιηθεί. Είχε πάρει τις τράπεζες η Fed, το κράτος. Και τις ανακεφαλαιοποίησε και μετά βγήκε στο χρηματιστήριο και τις πούλησε. Με κέρδος πάλι. Μου λέει εδώ ο Στέφανος, έχει δίκιο ο κύριος Στάλιας. Απόδειξη αυτού είναι το βιβλίο του Στάιμπεκ, Τα σταφύλια της οργής. Α, τα σταφύλια της οργής. Και ο θάνατος του Εμποράκου μπαίνει εκεί του Μίλλερ. Και ο θάνατος του Εμποράκου εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Ναι, ναι, το βιβλίο του Στάιμπεκ είναι ανατριχιαστικό ακριβώς. Όπως το περιγράφει ο άνθρωπος. Μα δείχνει τον τον απαρφανισμό των αγροτικών. Ναι, οι αγρότες κόντεψαν να πεθάνουν. Σωστά. Και μετά, όταν ανέβηκε ο Ρούσβελτ, μάλιστα σταθεροποίησε τις τιμές των αγροτικών προϊόντων ούτως ώστε οι αγρότες να έχουν κέρδος. Κοιτάξτε, κύριε Σταλιά, είπατε μια φράση κλειδί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρούσβελτ και ο Ομπάμα επανακρατικοποίησαν ο ένας τα χρέη, ο άλλος τις τράπεζες, αλλά τυπώναν χρήμα. Εδώ τα πράγματα δεν είναι έτσι όμως. Ναι, βεβαίως δεν είναι έτσι εδώ τα πράγματα, διότι αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ. Εδώ ήρθαν τα funds και αγόρασαν όλα τα δάνεια και έχουν να κάνουν πλέον με τους πολίτες. Και οι πολίτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν αυτή τη στιγμή σε αυτά τα οποία ζητάνε τα funds και έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή μια κοινωνική ανομαλία άνευ προηγουμένου, διότι 700.000 άνθρωποι είναι καταχρεωμένοι και πρέπει να πληρώσουν. Λέει εδώ... Ο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εδώ στην περίπτωσή μας, το οποίο δεν γίνεται πολλές φορές αντιληπτό, είναι το εξής, ότι δεν είναι μόνο ο ιδιώτης που είναι χρεωμένος 140-150% του ΑΕΠ, είναι και το κράτος χρεωμένο ξέρω εγώ στο 200%, δηλαδή έχουμε ένα συνολικό κρέος το οποίο είναι πάνω από 350%, το οποίο είναι επαχθές, δεν μπορεί χώρα με τέτοιο χρέος να αναπτυχθεί χωρίς να έχει το δικό της νόμισμα. Σαφές αυτό που λέτε. Θέλω να, δύο ερωτήματα, γιατί εδώ συνήθως οι ακροατές ταξιδεύουν λίγο την εκπομπή. Λέει εδώ ο φίλος μου Ηλίας. Μια αφελής ερώτηση λέει. Αφού το κράτος ανακεφαλαιοποίησε με 50 δις και βάλε τις τράπεζες μας για τα κόκκινα δάνεια, γιατί ο δανειολήπτης χρωστάει στην τράπεζα χρήματα και όχι στο κράτος, αφού η τράπεζα τα χρήματα τα πήρε. Η τράπεζα τα πήρε, αλλά το κράτος είναι μια άλλη οντότητα, δανείστηκε για να τα κάνει αυτά. Και τώρα εμείς πληρώνουμε την ανακεφαλαιοποίηση μέσω των φόρων μας. Τι είναι οι φόροι μας? Πρέπει να εξοφληθούν τα δάνεια. Γιατί ένα κράτος που δεν εκδίδει το νόμισμά του, όπως είναι η Ελλάδα ή οι χώρες της Ευρωζώνης, το χρήμα θα το βρούνε ή από δανεισμό ή από φορολογία ή από εξαγωγές. Δεν έχουν άλλη πηγή. Ναι, αλλά σας λέει εδώ ο φίλος ο Ηλίας, γιατί να χρωστάω και στην τράπεζα, δεν το κατάλαβα λέει, αφού ανακεφαλαιοποιήθηκε ακριβώς για αυτά τα κόκκινα. Ναι, ανακεφαλαιοποιήθηκε για αυτά τα κόκκινα και κακώς έπρεπε να χρωστάμε αυτά τα λεφτά, αλλά παρόλα αυτά έτσι είναι ο νόμος της Ευρωπαϊκής, της Ευρωζώνης. Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ ρωτάει το εξής. Μάλλον σημειώνει το εξής, ο Γιάννης. Α, είναι από Ηνωμένες Πολιτείες. Το ίδιο έγινε, λέει, πείτε στον κύριο Στάλια, το 8, η Φλόριδα και η Καλιφόρνια. Φάγαμε μεγάλη σφαλιάρα με τα κίνητα, τα πήρε όλα τράπεζα πίσω. Ο Γιάννης από Μαϊάμι. Ναι, έγινε αυτό, αλλά μετά αυτό σταμάτησε. Διότι οι Αμερικάνοι αντέδρασαν και βιαίως, διότι όταν πήγαινε η τράπεζα να πάρει ένα σπίτι, τότε στις αρχές του 2008, όταν πήγαινε να πάρει ένα σπίτι, το έβρισκε κατεστραμμένο. Μάλιστα. Ο φίλος μας εδώ, ο Νικόλας, λέει: ο Ρούσβελτ το έκανε αυτό, κύριε Στάλια, με ένα παγκόσμιο ισχυρό νόμισμα με αντίκρισμα. Στην Ελλάδα, αν υποτεθεί. Όχι, όταν το έκανε τότε ο Ρούσβελτ, καταρχήν υποτίμησε στην αρχή το δολάριο για να μπορέσει να αυξήσει τις εξαγωγές του. Και προχώρησε. Επί της ουσίας, εκείνη τη στιγμή, ο Ρούσβελτ δεν είχε στο νου του το χρυσό καθόλου. Δεν τον ενδιέφερε. Τύπωνε δολάρια αφιδός και γι' αυτό υποτίμησε και το νόμισμά του.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για το χρήμα, ότι είναι ισχυρό με αντίκρισμα, αυτό δεν ισχύει από το 1971 και μετά. Ναι, ναι, Bretton Woods και τα λοιπά. Αλλά Woods, κοιτάξτε τώρα εδώ τι μου λέει ο φίλος ο Νικόλας. Δεν θα έπρεπε πρώτα να έχουμε μια ισχυρή οικονομία ως χώρα? Αυτό σημαίνει, λέει, ισχυρή πρωτογενή παραγωγή και εξαγωγική οικονομία, και μετά να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Εμείς θα βουλιάξουμε απάνω να το κάνουμε έτσι. Τι εννοεί? Να έχουμε πρώτα μια ισχυρή οικονομία. Δεν μπορούμε να έχουμε ισχυρή οικονομία. Μια ισχυρή οικονομία γίνεται από... είναι πολιτικές. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Ότι μια ισχυρή οικονομία, η κυβέρνηση έχει κάποια όπλα για να μπορέσει να το κάνει αυτό. Τα όπλα ποια είναι? Είναι η νομισματική πολιτική, η δημοσιονομική πολιτική, η δασμολογική πολιτική, η εισοδηματική πολιτική και η συναλλαγματική πολιτική. Είναι πέντε πολιτικές τις οποίες κάθε ηγέτης κυβέρνησης ανά τον κόσμο κάθε μέρα κάνει αυτά τα πράγματα. Είτε αυτός λέγεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε αυτός λέγεται Πούτιν. Έχει αυτά τα πέντε όπλα, εκτός από τις χώρες της Ευρωζώνης. Εάν μια κυβέρνηση λοιπόν δεν ελέγχει αυτά τα όπλα της, δεν μπορεί να γίνει ισχυρή οικονομία. Δεν μπορεί η Ελλάδα δηλαδή να γίνει ισχυρή οικονομία έχοντας το ευρώ, ένα νόμισμα το οποίο είναι ίδιο με της Γερμανίας και είναι και πιο ισχυρό νόμισμα και από το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών ενίοτε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πέραν πάσης φαντασίας. Μάλιστα. Τώρα θέλω λίγο, ανοίγοντας το κάδρο, επειδή το ενίοτε είπατε, γιατί τώρα είναι και κάτω στην ισοτιμία του δολαρίου. Όμως σε μια Ευρωζώνη και μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει πληθωρισμό, συνεπία και της ενεργειακής κρίσης και όχι μόνο, πληθωρισμό, φαίνεται ότι βουτά σε ύφεση, λύσεις δεν φαίνεται να βρίσκονται για την ώρα και πολλοί υποστηρίζουν ότι κάθε χώρα και απάνω της, και αυτό ωφελεί τους ισχυρούς, υπενθυμίζοντας ότι η Γερμανία μέχρι και πριν 1,5-2 χρόνια την πλήρωνες για να καταθέτεις και χρήμα. Άρα λέει μία ή άλλη είναι. Συμφωνείτε? Πώς το βλέπετε εδώ? Όχι, δεν συμφωνώ. Αυτή τη στιγμή η Ευρωζώνη έχει πολύ υψηλή ανεργία. Δύο, η Ευρωζώνη από τότε που ιδρύθηκε έπρεπε πρωτίστως και στη σύγχρονη εποχή μία οικονομία για να μπορεί να υπάρξει και να αναπτύσσεται πρέπει να έχει εξασφαλισμένη ενέργεια. Σε αυτό τον τομέα δεν έκανε τίποτα η Ευρωζώνη. Αντιθέτως, βιάστηκε πολύ δήθεν να μιλήσει για την πράσινη ενέργεια και όλα αυτά τα πράγματα. Ήρθε η εποχή του κορονοϊού. Τη βρήκα προετοίμαστη την Ευρώπη. Έσπασε όλη η αλυσίδα της προσφοράς. Αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός τον οποίο έχουμε δεν είναι συνέπεια της αυξημένης ζήτησης. Σωστά το λέτε. Συνέπεια ότι κόπηκε πολύ χρήμα, έσπασε η αλυσίδα της παραγωγής. Μέχρι ότου αυτή αποκατασταθεί, θα ζούμε σε κατάσταση πληθωρισμού. Άρα λοιπόν, πρέπει να δοθεί ένας μεγάλος έλεγχος στις μεγάλες αυτές εταιρείες οι οποίες ορίζουν τις τιμές, ιδιαίτερα αυτές που είναι στα ηλεκτρονικά και φυσικά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, για να μπορέσουμε να αντιφασέψουμε τον πληθωρισμό. Αλλιώς, με τον τρόπο που πάνε να το κάνουν, να αυξήσουν τα επιτόκια και να πάμε σε μια γενική ύφεση άνευ προηγουμένου, νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα έχει μεγάλες κοινωνικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές χώρες. Κοιτάξτε, επειδή είναι αναδιαφυσβήτητο πως ζούμε ταραγμένα χρόνια οικονομικά, ναι, με τον πληθωρισμό στα ύψη, τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, την αύξηση των επιτοκίων. Εκτιμάται ότι η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει να βυθιστεί σε παγκόσμια βαθιά ύφεση? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό, διότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η Ιαπωνία δεν έχει πληθωρισμό. Έτσι, η Κίνα δεν έχει πληθωρισμό, είναι μεγάλο, που είναι τεράστιες οικονομίες. Η Αυστραλία και άλλες χώρες εκεί κάτω δεν έχουν πληθωρισμό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που εκδηλώθηκε στην Αμερική λόγω του πετρελαίου και το οποίο μάλλον στην Αμερική έφτασε στο πικ, πήγε μέχρι 8,5% και τώρα άρχιζε και επιβραβεύεται ο πληθωρισμός. Αλλά στην Ευρώπη σίγουρα ο πληθωρισμός θα συνεχιστεί. Άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα για εσάς είναι η προσφορά και όχι η ζήτηση αυτή τη στιγμή. Πάντα. Άλλωστε ο πληθωρισμός, όπως και να το κάνουμε, είναι πάντα από τη μεριά της προσφοράς. Είτε λόγω αυξημένης ζήτησης από τους εργάτες, άρα κάτι συνέβη στην αγορά εργασία,
η αγορά εργασίας ανήκει στην προσφορά. Ή τα κέρδη των εταιριών, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο της μικροκέρδειας, αυτό το, την περίπτωση εδώ, πάλι είναι θέμα της προσφοράς. Λοιπόν, η ζήτηση από το 1979 των εργαζομένων, οι οποίοι ποτέ δεν έχουν πάρει την παραγωγικότητα της εργασίας στους μισθούς, υπάρχει ένα μεγάλο gap κερδών και παραγωγικότητα εργασίας και στην Ευρώπη και στην Αμερική, αυτό δεν έχει καλυφθεί ποτέ. Το ότι είχαμε αυξημένη κατανάλωση, την είχαμε αυτή την αυξημένη κατανάλωση λόγω του ότι από το 79 και μετά, μάλλον ας το πάμε σχηματικά από το 89 και μετά, ναι, έχουμε μια μεγάλη αύξηση του δανεισμού του ιδιωτικού τομέα. Και έγινε και ένα έγκλημα τότε στην Αμερική που δήθεν ο πρόεδρος Κλίντον ισοσκέλισε τον προϋπολογισμό του, μάλιστα έκανε και πλεώνασμα. Ναι, αλλά το πλεώνασμα του δημόσιου τομέα είναι έλλειμμα του ιδιωτικού τομέα. Και έτσι όλοι πρέθηκαν με μεγάλα δάνεια. Το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα. Ο φίλος ο Γιάννης λέει, πόσο δίκιο έχει ο φίλος μου ο Σπύρος ο Στάλιας για το νόμισμα. Προσωπικά λέει, συνηθίζω να λέω, οι μόνες χώρες που τελικά χρεοκόπησαν είναι εκείνες οι οποίες δανείστηκαν σε ένα νόμισμα που δεν μπορούσαν να εκτυπώσουν. Έξοχη διατύπωση. Το συμμερίζεστε? Απολύτως. Απολύτως. Άλλωστε, κύριε Σαχίνη, η χώρα μας έχει πτωχεύσει 5 φορές νομίζω. Το 27, το 832, μετά το 1843, το 1896 με Χαρή Λαοτρικούπη, το 1932 με Ελευθέριο Βενιζέλο. Όλες αυτές τις φορές που πτώχευσε είχε ξενονόμισμα. Δηλαδή είχε τη δραχμή που στηριζόταν στο χρυσό. Επί της ουσίας είναι ξενονόμισμα ο χρυσός, αφού δεν παράγουμε χρυσό. Εντάξει, και τελευταία φορά που πτώχευσε ήταν το 2010. Πάλι σε ξενονόμισμα. Δεν είναι τυχαίο αυτό, ενώ τη μεγάλη ανάπτυξη η χώρα την έζησε μετά το 1945, ας πούμε καλύτερα από το, μετά το 1950, γιατί είχαμε εμφύλιο, ναι, ναι. Άθλιο εμφύλιο. Λοιπόν, στα πλαίσια του Bretton Woods. Λοιπόν, τότε είχαμε πραγματικό νόμισμα. Ναι, αλλά τότε, κύριε Στάλια, αν μου επιτρέπετε, υπήρχε και ένας Keynes. Ναι, σήμερα το Bretton Woods επί της ουσίας είναι κενσιανό. Μάλιστα. Ασχέτως αν εν ονόματι του Keynes γίνανε πολλές. Σωστό και αυτό. Σωστό. Σήμερα αναζητούμε τους νέους Keynes, θεωρείτε? Όχι, τον Keynes θα αναζητούμε πάλι. Δεν έχει κάνει κάποια πρόοδο από το 1932 η οικονομική επιστήμη. Ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι δηλαδή κάτι το καινούριο, τον ξέρουμε από το 19ο αιώνα. Έτσι, η θεωρητική του βάση εξακολουθεί να είναι ο Άνταμ Σμιθ, ο Ντέιβιντ Ρικάρντο, ο Μιλ και οι νεότεροι, ας πούμε τώρα, οικονομολόγοι που παίρνουν και τα βραβεία Νόμπελ. Εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο η ελεύθερη αγορά ή αυτή η τάση να πούμε ότι η μακροοικονομία είναι ακριβής επιστήμη, όπως είναι η βιολογία, η ιατρική και το άλλο. Είναι μια κοινωνική επιστήμη και δεν έχει κάποιο άλλο σκοπό η οικονομία παρά πώς από την αβεβαιότητα του μέλλοντος να ξέρει να προφυλάσσεται και πώς το παρόν μπορεί να κάνει παραγωγή και δίκαιη κατανομή του εισοδήματος. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Στάλια. Σας ευχαριστώ σήμερα που μοιραστήκατε κάποιες σκέψεις μαζί μας και είχε ενδιαφέρον το πώς ανταποκρίνεται και ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα που τα είκαμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.